Σύνδεση τώρα με την Ευελπίδων και τον Δημήτρη Δαμιανό, που παρακολούθησε από το πρωί την προσαγωγή του δράστη, τον οποίο υποδέχτηκαν με αποδοκιμασία συγκεντρωμένη. Δημήτρη, καταλαβαίνω ότι η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη σήμερα το πρωί. Έτσι είναι, ήταν πραγματικά φορτισμένη η ατμόσφαιρα, συνθήματα, φωνές, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Από δεκάδες συγκεντρωμένους οι οποίοι βρίσκονταν έξω εδώ από το κτίριο 9 της πρώην σχολής Ευελπίδων, το γραφείο του ανακριτή, όπου οδηγήθηκε ο 33χρονος πιλότος, ο οποίος όπως περίπου τον είχαμε δει την προηγούμενη Παρασκευή όταν και είχε έρθει εδώ για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, σε αντίστοιχη κατάσταση ήταν και σήμερα, δηλαδή ανέκφραστος, με το βλέμμα ίσιο, ευθεία, να κοιτάει ευθεία, όχι χαμηλωμένο όπως έχουμε δει ας πούμε σε άλλους δράστες αντίστοιχων ή δεχθών εγκλημάτων. Η απολογία έχει ξεκινήσει, να πούμε, εδώ και περίπου μία ώρα. Καθυστέρησε χαρακτηριστικά να ξεκινήσει. Υπήρχαν κάποια νέα στοιχεία τα οποία είχαν περιέλθει στην γνώση της αγγελίας, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Πολύ σωστά. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν τα ψηφιακά αρχεία τα οποία μελετώνται σε σχέση με την υπόθεση και τα οποία διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών σήμερα στην δικογραφία, και για το λόγο αυτό εύλογα και ο δικηγόρος ζήτησε λίγες ώρες αναβολή προκειμένου να δει και τα στοιχεία αυτά τι περιλαμβάνουν, και βεβαίως και στοιχεία προκειμένου να ρωτήσουν τα πάντα των. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην σύνδεσή μας. Ναι, Δημήτρη, νομίζω μπορούμε να σε ακούσουμε τώρα. Συνέχισε. Η πρόθεση των δικαστικών αρχών, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, είναι να μην μείνει καμία σκιά στη συγκεκριμένη υπόθεση, να διευκρινιστούν και, να διευκρινιστεί και η παραμικρή λεπτομέρεια και των συνθήκων του φόνου, και φυσικά και όλες οι άλλες πιθανότητες, όπως οι πιθανότητες συνεργών που και αυτοί ακόμα εξακολουθούν οι αρχές να την ερευνούν. Δημήτρη, πριν από λίγο είχαμε και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την διαρροή στοιχείων της δικογραφίας και συγκεκριμένα για το ημερολόγιο της Καρολάιν. Έτσι είναι. Υπάγεται μια προκαταρκτική έρευνα ήδη από την εισαγγελία για το λόγο αυτό, για το γεγονός ότι συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας διέρευσαν, και μάλιστα στοιχεία τα οποία περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως το ημερολόγιο του θύματος. Εμείς, να διευκρινίσουμε, ότι στην τηλεόραση του Sky δεν μεταδώσαμε ποτέ το περιεχόμενο του ημερολογίου. Και βεβαίως ερευνάται και το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Δημήτρη, παραμένεις εκεί για οτιδήποτε νεότερο. Θα επιστρέψουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Δημήτρης Δαμιανός, κυρίες και κύριοι, από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.